Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαι η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο της εκπομπής και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα που θα τα πούμε από κοντά, που θα τα πούμε τηλεφωνικά, αλλά είναι σαν να τα λέμε από κοντά, με τον Χρήστο Μάστορα, διότι καλοκαίρι και μέλισσες πάνε μαζί. Αρχικά, να σε καλημερίσω Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Καλημέρα Δήμητρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάμε επιτέλους εδώ στο Max FM και που είστε και χορηγοί επικοινωνίας της μεγάλης μας συναυλίας στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Και χαιρόμαστε και πάρα πολύ. Ειλικρινά ανυπομονώ για τους 13 μήνα. Εμείς που είναι να σε 6 μέρες δηλαδή. Εμείς να δεις πώς ανυπομονούμε, διότι εσείς έρχεστε από ένα live στο Κατράκιο, όπου πραγματικά ο κόσμος σας αποθέωσε. Εμείς που είδαμε τις εικόνες, ζηλέψαμε τόσο μα τόσο πολύ, που είδαμε όλον αυτόν τον κόσμο, που είδαμε όλο αυτό το, όλα αυτά τα πολύ ωραία συναισθήματα που εκπέμπατε από τη σκηνή, σε σχεδόν 8.000 θεατές, πραγματικά μας αφήσατε άφωνους, Χρήστο, για μία ακόμη φορά. Πώς το καταφέρνετε όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και σας αγαπάει ο κόσμος τόσο μα τόσο πολύ και σας έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, μάλιστα. Τι να πω, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Η αλήθεια είναι πως αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Δηλαδή και την παρέα μας προφανώς έτσι. Δηλαδή οι τρεις μας είμαστε σαν αδέρφια και είμαστε όλη την ώρα σε ένα στούντιο με μια κιθάρα, με ένα πιάνο, με ένα μπάσο και προσπαθούμε να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας και στον κόσμο μέσω της μουσικής. Και νομίζω επιτέλους μετά από τόσα χρόνια καταφέραμε ένα έτσι, που βέβαια μεσολάβησε και ένας κορονοϊός, έτσι, οπότε και ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να μας δει από κοντά σε ένα μεγάλο θέατρο, ας πούμε, και τώρα στο γήπεδο της Παναχαϊκής, ελπίζω να μην λείψει κανείς. Είναι μια ειλικρινά πρωτόγνωρη εμπειρία το να βγαίνεις σε τόσο πολύ κόσμο και η βουή αυτή που ακούσαμε από τις φωνές τους είναι ένα άλλο πράγμα. Νομίζω ότι μας είχε λείψει πάρα πολύ. Είναι πολύ διαφορετικό από το να τραγουδάς σε ένα μαγαζί. Είναι πολύ διαφορετικό. Καταρχήν, μόνο και μόνο βλέποντας τις εικόνες, που να ξέρεις ότι και εμείς στην Πάτρα θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο σαματά. Να είσαι σίγουρος δηλαδή γι' αυτό. Είμαι σίγουρος. και να σου πω και έχω και μια εμπειρία πολλά χρόνια πριν από την Πάτρα που είχαμε παίξει στο Βολκάνο. Καρναβάλι. Και στο Βολκάνο και στο Καρναβάλι. Πολύ καλά, στο Καρναβάλι νομίζω είχε ξεχυλήσει από κόσμο. Ήταν τύπου 20.000 κόσμο στην πλατεία, 14.000, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Και ήταν φανταστικό. Ο κόσμος της Πάτρας είναι αλλού. Μα εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία και σε συγκροτήματα, αλλά και σε εσάς, ιδιαίτερη αδυναμία. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είδαμε στο Κατράκιο, το πρόγραμμα κράτησε πάνω από 2,5 ώρες και μάλιστα είχατε και πάρα πολλές εκπλήξεις. Εδώ τι θα δούμε στην Πάτρα? Όντως το πρόγραμμα το τραβάμε λίγο από τα μαλλιά, γιατί μας αρέσει να παίζουμε μουσική και κατάλαβες. Μας τραβάνε να κατέβουμε κάτω από το stage. Δεν νομίζω να σας τραβάνε, γιατί εμείς σας θέλουμε στο stage. Εμείς σας τραβάμε να ανεβείτε πάντως. Θα μείνουμε στο stage. Στο Κατράκιο ήταν μαζί μας η Ρίτα Ουίλσον. Και η Κατερίνα Λαζαρίδου, έτσι. Έτσι, που είναι και φαβορή η Κατερίνα, να το πούμε αυτό, να κερδίσει στο X Factor. Μακάρι, και εδώ στηρίξτε, παιδιά, εγώ είναι φαβορή. Ήταν συγκινητικό για σένα που ανέβηκε επί σκηνής και τραγουδήσατε μαζί με την Κατερίνα και φυσικά με την κυρία Ρίτα Ουίλσον, έτσι είναι διαφορετικά. Μας συνδέει κάτι ψυχικό με την Κατερίνα, θεωρώ ότι είναι σχεδόν σαν να βλέπω τον εαυτό μου στα πρώτα του βήματα. Και ήταν όντως πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί ήταν η πρώτη της φορά που ανεβαίνει και τραγουδάει μπροστά στον κόσμο, πόσο μάλλον τώρα σε 8.000 άτομα από κάτω που ζητοκράβγαζαν. Για εκείνη ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και εγώ ένιωσα τεράστια υπερηφάνεια, γιατί μέσα στο παιχνίδι έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Η μουσική δηλαδή μας έχει φέρει πολύ, πολύ κοντά και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε κάπως κοινή πορεία, αλλά ετεροχρονισμένα.
Έχεις κάνει και έχετε κάνει στην Πάτρα, όπως μας είπες και εσύ, έχετε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές. Όμως ναι, είναι η πρώτη φορά που θα βρεθείς σε ένα τόσο μεγάλο live εσύ και η ομάδα σου, έτσι, το συγκρότημα οι Μέλισσες. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό και θέλω να μου πεις γενικά, αγχώνεστε ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα καταρχήν είπαμε και προηγουμένως ότι έχει πέρασει ένα διάστημα που υπήρξε μια αποχή. Δηλαδή, μετά από καιρό πάλι βρίσκεστε με τον κόσμο. Πώς είναι όλο αυτό το συνέστημα? Είναι εκπληκτικό, δηλαδή το χαιρόμαστε τόσο πολύ που εγώ το ψηλό, ξέρεις, δεν θέλω να το γρουσουζέψω τόσο όμορφα μας έχει πάει. Δεν γρουσουζεύεται, αυτό δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι, σίγουρα, ελπίζω μας έχει δηλαδή. Κοίτα, είναι φανταστικό το να βγαίνεις σε τόσο πολύ κόσμο και να σου πω την αλήθεια μου, έχω και το λιγότερο άγχος όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν παίζουμε σε φεστιβάλ με πάνω από 8.000 άτομα, είναι διαφορετικό το vibe. Γίνεσαι ένα με τον κόσμο πια. Γιατί δεν μπορείς να παρατηρείς άτομα και συγκεκριμένες εκφράσεις. Και εντάξει, τώρα σε ένα μαγαζί, καταλάβεις, μπορεί να τραγουδάς και κάποιος να μην περνάει πάρα πολύ καλά ή να έχει έρθει με το ζόρι. Σε μια συναυλία, ο άλλος έρχεται για να δει αποκλειστικά εσένα. Βέβαια. Οπότε είναι πολύ 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 διαφορετικό το συνέστημα. Και είναι κάτι συναυλία που θεωρώ ταιριάζει πάρα πολύ και στις μπάντες και γενικότερα στους καλλιτέχνες. Γενικά ο κόσμος πολύ πάει με μια άλλη διάθεση στη συναυλία. Δηλαδή τώρα εδώ στην Πάτρα εμείς με όποιον μιλάμε και τα λοιπά που ετοιμάζονται, αγοράζονται εισιτήρια για να έρθουν στη συναυλία σας, είναι όλοι προετοιμασμένοι με ένα τόσο ωραίο συνέστημα, με τόση πολύ ζωντάνια, με τόσο πολύ κέφι. Δηλαδή, τι μπορεί να πάει στραβά, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά και να ερχόμαστε με τριπλή διάθεση, δηλαδή από τον κόσμο που θα έρθει να μας δει. Είμαστε πολύ 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 χαρούμενοι και πολύ ενθουσιασμένοι. Χρήστο, κουράζεστε ποτέ? Γιατί φαντάζομαι ότι για να βγει όλο αυτό το αποτέλεσμα επί σκηνής, διότι τα δίνετε όλα έτσι, δεν κάθεστε εσύ ειδικά, δεν κάθεστε σε μια μεριά. Είναι πιο γλυκιά κούραση. Δεν, ειλικρινά δεν το σκέφτηκα ποτέ μου ως κούραση αυτό που κάνουμε πάνω στη σκηνή. Και το καλοκαίρι, τώρα εδώ και 13 χρόνια, δεν ξέρω, 12-13 χρόνια, είμαστε μια βαλίτσα στο χέρι. Δεν βλέπουμε τα σπίτια μας. Εκτός από τα δεύτερα. Σας βλέπουμε εμείς όμως, έτσι. Είναι και αυτό που μετράει. Όχι, το μας αρέσει πάρα πολύ. Το γουστάρουμε πάρα πολύ. Είναι η ζωή μας αυτή. Είναι πιο γλυκιά κούραση. Πιο πολύ, ας πω την αλήθεια, κουράζομαι άμα κάθομαι σπίτι παρά όταν είμαι στο δρόμο. Να σου πω ότι αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ σε σένα είναι ότι δεν είσαι καθόλου στημένος. Είσαι επί σκηνής ο εαυτός σου, τουλάχιστον εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Και βλέποντάς να μιμήσεις και άλλους καλλιτέχνες, διότι έχεις και χιούμορ, παιδί μου, πώς να το κάνουμε, δεν βγαίνεις μόνο να τραγουδήσεις. Είσαι ο εαυτός σου. Καταλάβεις. Έχω μια, έτσι πώς το λένε, μικρή θετική ζήλια για τους άλλους καλλιτέχνες. Πάντα ήθελα να μπω έτσι λίγο στην ψυχή ενός άλλου τραγουδιστή, γι' αυτό και κάνω μίμηση, δηλαδή το κάνουμε πολύ αγάπη. Μα φαίνεται αυτό ούτως ή άλλως, φαίνεται. Δηλαδή, όσους θαυμάζω κάνεις στην ουσία. Και, όχι, έχει πλάκα. Γενικότερα το live μας είναι ένα σαν τρενάκι, όχι του τρόμου, αλλά έχει τέτοιες είδους στροφές. Όχι, είναι πολύ ωραία και εμείς γι' αυτό σας αγαπάμε. Ναι. Και γιατί διαφέρεται από τους υπόλοιπους, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν να είναι όλοι οι ίδιοι, δεν θα είχε και κανένα νόημα. Πότε αισθάνεστε ότι έχετε πάει καλά, Χρήστο? Δηλαδή, βγαίνει στη σκηνή, εντάξει, βλέπετε τον κόσμο, βλέπετε τα φωτάκια από κάτω, βλέπετε τα κινητά όλα που σας τραβάνε, βλέπετε τον κόσμο που χορεύει. Εσύ πότε θα πεις ότι, ρε παιδί μου, πήγαμε πολύ καλά σήμερα? Ναι, εγώ θα ησυχάσω λίγο πριν βγει ο Μαυρογέννης, ο Κώστας, ο μπασίστας. Ναι. Όταν λέω πριν βγαίνω, ας πούμε, ξεκινάω εγώ το πρόγραμμα. Λέμε τα πολύ πολύ δυνατά μας τραγούδια και σε κάποια φάση μετά το «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι», για να σου πω και το πρόγραμμα, το ξέρεις. Ναι, που γίνεται χαμός. Παρουσιάζω τον Κώστα, τον μπασίστα μας, ο οποίος είναι ένα σούπερ στάρ και αρχίζω και ξεκινάω το λογίδριο μου. Ο τύπος με τα μαύρα μαλλιά, τα μαύρα γυαλιά, τα μαύρα μουσια, το μαύρο παντελόν, το μαύρο σακάκι, ο Κώστας Μαυρογέννης. Και εκεί είναι που αρχίζει και ηρεμεί η ψυχή μου, γιατί αναλαμβάνει αυτό το υπέροχο παιδί, έτσι λέει και τα δικά του τραγούδια, λέει και τα πιο ροκ. Και είναι εκεί που έχω καταλάβει ότι όλα έχουν πάει καλά. Εντάξει. Είναι γύρω στο
45 λεπτό. Α, θέλεις το χρόνο σου. Εμείς το έχουμε καταλάβει από νωρίτερα ότι έχουν πάει καλά τα πράγματα, αλλά εντάξει. Όχι, έχει πολύ ένταση το πρώτο μισάωρο, οπότε δεν προλαβαίνω να καταλάβω πολλά. Βέβαια. Και ο χρόνος φαντάζομαι περνάει εντελώς διαφορετικά από το χρόνο εντελώς, από το πώς τον αντιλαμβανόμαστε εμείς που διασκεδάζουμε. Να σε ρωτήσω αν υπάρχουν τραγούδια που είναι δικά σας, αλλά δεν τα εντάσσεις πλέον στο πρόγραμμα. Αυτό είναι. Είναι ένα. Για πληγένθη. Όχι, εντάξει. Είναι πολλά τραγούδια δικά μας που δεν τα βάζουμε στο πρόγραμμα. Γιατί για πολλούς λόγους. Ίσως να μην κολλάνε στη ροή του προγράμματος, αλλά και ίσως να μην μας εκφράζουν και πια. Ο Κινέζος, ας πούμε, ένα τραγούδι που το βγάλαμε το 2019, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, τα έχω λίγο χάμενα, αλλά νομίζω το 2010. Και ένα τραγούδι που γράφτηκε για πλάκα, ήταν εντελώς χαβαλέ τραγούδο. Και πλέον δεν ταιριάζει την υφή του live, δεν ταιριάζει στην ψυχοσύνδεση τη δική μας και δεν το περνάμε. Δεν είναι και σε κάποια άλλο, παρέα ή σε ένα σπίτι. Μπορεί να το, περάσουμε, να το παίξουμε για πλάκα, έτσι, για να θυμηθούμε τα παλιά. Αλλά ναι, κάποια τραγούδια. Με το πέρασμα του χρόνου, ούτως ή άλλως, έχετε αλλάξει. Τουλάχιστον εμείς αυτό το έχουμε καταλάβει και από τα τραγούδια τα οποία εναλλάσσονται χρόνο με το χρόνο, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μια εξέλιξη και αυτό είναι και καλό. Υπάρχει εξέλιξη, μη σου πω μεταμόρφωση. Δηλαδή, εγώ βλέποντας παλιά βίντεο, λέω, ήμασταν σίγουρα τώρα τι. Μας έχουν απαγάγει και εξωγήινοι και ήρθαμε άλλοι κάτω. Κι όμως, εσείς είστε. Αλλά έχει πλάκα όλα αυτά. Εγώ το διασκεδάζω πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία της μεταμόρφωσης. Θα ακούσουμε το καινούριο το τραγούδι, το Για Μένα Βράδιας, εδώ στην Πάτρα. Θα μας το πείτε. Φυσικά. Φυσικά. Γιατί στο Κατράκιο το στην είπατε. Πάτρα θα το ακούσουμε. Αυτό θέλω να ξέρω. Θα το ακούσουμε εδώ. Φυσικά και θα το ακούσουμε και θα βραδιάζει και θα ξημερώνει για εμάς και θα γίνει χαμός. Ελπίζω εσείς να βοηθήσετε σε αυτό λίγο, να ξέρουν το ρεφρέν. Εμάς είναι. Είναι εύκολο. Είναι το πιο δυνατό μας σημείο αυτό, να ξέρεις, εδώ στην Πάτρα, γιατί διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε, μας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Οπότε να είσαι σίγουρος ότι με το που θα βγεις στη σκηνή θα καταλάβεις αμέσως που έχεις έρθει. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Ανυπομονώ, η αλήθεια. Δεν θα χρειαστεί κάτι άλλο, να το ξέρεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή κάνω βόλτες στο δωμάτιο. Γιατί είσαι άγχος? Γιατί έχω αυτή την υπερένταση του ενθουσιασμού του να έρθουμε να παίξουμε στην Πάτρα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αφού σκεφτόμουν σήμερα να κατέβω να πάρω μια μπάλα και να έρθω να ρίξω κανένα πέναλτι εκεί στο γήπεδο. Ξέρεις, γιατί είναι γήπεδο εκεί, οπότε μπορείς να έρθεις νωρίτερα. Αλλά είμαι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος θα έρθει νωρίτερα. Οπότε αν είσαι εκεί, για μας θα είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Κάνουμε ζητάκια. Να μπορέσουμε να σε απολαύσουμε και σε άλλο ρόλο, όχι μόνο στο τραγουδιστή, αλλά θα δούμε. Μπορείς. Και στο γήπεδο δεν διώξω τον κόσμο αυτό. Όχι. Εμείς δεν περιμένουμε να ακούσουμε εσένα και το συγκρότημα και τις Μέλισσες. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Θέλω να μου πεις, μπορείς να μας αποκαλύψεις κάτι, υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με το πρόγραμμα όπως πραγματοποιήθηκε στο Κατράκιο ή θα είναι το ίδιο πάνω κάτω? Υπάρχει κάποια έκπληξη για παράδειγμα? Τώρα ξέρεις τι, δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλύψω. Γιατί... Όχι, εννοείται, δεν θέλουμε να μας πεις τι έκπληξη υπάρχει, αλλά αν υπάρχει κάτι, έτσι να έχουμε στο σίγουρα, σίγουρα θα βάλουμε έτσι 2, 3, 4, 5, 6 τραγούδια ειδικά για την Πάτρα. Πολύ ωραία. Να θυμηθούμε λίγο στα παλιά. Πολύ ωραία, εμείς θα το περιμένουμε. Καταρχήν, να πω και πριν κλείσουμε, πριν σε χαιρετήσω, να πω ότι θα κάνετε 5 μεγάλες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχετε και πάρα πολλά live και Ελλάδα και Κύπρο, έτσι δεν είναι? Διότι είναι ένα καλοκαίρι full στις συναυλίες αυτό. Γίνεται ένας χαμός, ήδη παίρνω τις βιταμίνες μου, γιατί Γιάννης Κουτράκης μας έχει λιανίσει κάθε μέρα, είμαστε και διαφορετικό σημείο. Πρώτος και βασικός στόχος για μένα είναι να, όντως, και δεν το λέω έτσι, είναι η Πάτρα. Δηλαδή να γίνει ένας χαμός εκεί πέρα, γιατί ξέρεις, δεν μας έφτασε το Κατράκιο και μας άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η ενέργεια. Οπότε ανυπομονώ για τις 13. Και φυσικά και γύρω από αυτές τις ημερομηνίες είμαστε σε διάφορα μέρη. Θα πάμε και στη Ρόδο, θα πάμε και στο Ναύπλιο, θα πάμε και στη Ζάκυνθο, θα πάμε και στην Κύπρο ξανά.
Χαμός θα γίνει. Εμείς έχουμε ζεσταθεί, σας περιμένουμε. Θέλω κλείνοντας, εάν θέλεις, να απευθύνεις έτσι στο κοινό της Πάτρας που μας ακούει τώρα, ένα ωραίο μήνυμα για την Τετάρτη, για τις 13 Ιουλίου, που σας περιμένουμε πώς και πώς. Στις θαυμαστές, στους θαυμαστές και στις θαυμάστρες φυσικά. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα αρχικά και καλή βραδιά. Ήταν η καλύτερη ερώτηση αυτή, γιατί το πήγες πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι, κατάλαβες. Να ξεκινήσω. Τώρα είσαι αυτός σου, ωραία. Αυτό το μήνυμα θέλω. Όντως στον κόσμο της Πάτρας, ότι αν έρθει στο γήπεδο της Παναχαλκής, πού θα έρθει, ρε παιδιά, δηλαδή τι που άλλο θα πάρει. Τι άλλο έχετε να κάνετε. Ελάτε να ζήσουμε το τώρα. Χωρίς να σκεφτόμαστε ούτε το παρελθόν, να περάσουν αυτά τα 2 χρόνια, το μέλλον, αφήστε το για το μέλλον, ελάτε να ζήσουμε το τώρα, γιατί ειλικρινά αυτό που κάνουμε είναι να σας φέρνουμε στο παρόν. Και έτσι πολύ ωραία θα κλείσουμε. Να ξέρεις, μου έχουν κάνει νόημα όλη η τεχνική. Θα πάμε. Καλά, το λέγαμε από πριν ότι θα έρθουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα έρθουμε να σε βρούμε, Χρήστο. Να ξέρεις, εμείς άμα μας αρέσει κάποιος, ξέρεις, τον κυνηγάμε από πίσω. Υποστηρίζουμε δυνατά. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Περιμένω με υπομονησία. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ ταλαντούχος. Είσαι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Σε αγαπάμε. Σας περιμένουμε 13 Ιουλίου στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Σου στέλνουμε εγώ ευχαριστώ πάρα την πολύ. Αγάπη μας και τα φιλιά μας. Καλημέρα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια.